Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μια σύντομη παρέμβαση θέλω να κάνω για μερικά ζητήματα που έχουν τεθεί και την τοποθέτησή μου πληρέστερα θα την κάνω αύριο επί του νομοσχεδίου. Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο που έχει αναμφισβήτητα θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία. Έχει ρυθμίσεις. Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε? Ούτε 6 λεπτά πιστεύω θα είμαι εντάξει. Σύντομη τοποθέτηση θέλω να κάνω. Λοιπόν, συζητάμε ένα νομοσχέδιο και τις προηγούμενες μέρες στις Επιτροπές και σήμερα στην Ολομέλεια που έχει αναμφισβήτητα θετικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι αν κανείς θέλει να είναι ειλικρινής και να φύγει λίγο από την ανάγκη να κάνει έτσι έντονο αντιπολιτευτικό λόγο και να σηκώνει τους τόνους, δεν μπορεί παρά αυτό να το αποδεχτεί. Ότι εδώ μέσα έχουμε ρυθμίσεις, έχουμε 118-120 άρθρα, τα οποία έχουν κάθε ένα από αυτά μια ουσιώδη έτσι, παρέμβαση υπέρ του κόσμου της εργασίας, λύνοντας συγκεκριμένα καθημερινά πρακτικά προβλήματα, τα οποία τα έχουμε και εμείς αποτυπώσει μετά από τις επαφές που κάναμε με τους εργαζόμενους. Αυτά και για την παράκαμψη του κοινωνικού διαλόγου για την οποία καταγγέλει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Να ενημερώσω ότι και συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους έχουν γίνει και συζητήσεις με τα εργατικά κέντρα στη χώρα έχουν γίνει και κουβέντες με τους εργαζόμενους έχουν γίνει και τη γνώμη της ΟΚΕ έχουμε ζητήσει και στην Επιτροπή όπου ακούσαμε τους κοινωνικούς εταίρους και τους διάφορους φορείς, ήταν εκεί και η ΟΚΕ και κατέθεσε τις προτάσεις της. Νομίζω ότι λοιπόν ότι είναι ένα νομοσχέδιο με θετικό πρόσημο και η ιδιαίτερη πολιτική του αξία είναι ότι συνιστά το πρώτο αμυγός προστατευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Έχει σημασία αυτό γιατί αυτή την περίοδο που υπάρχει μια θετική δυναμική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας γίνεται μια παρέμβαση από το Υπουργείο Εργασίας για να θεμελιώσει μερικά βασικά εργατικά δικαιώματα ή να επεκτείνει άλλα εκεί που δεν υπήρχαν, να καλύψει κενά του συστήματος σε σχέση με την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία, να δώσει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας στους εργαζόμενους για να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, να θωρακίσει καλύτερα την εργατική νομοθεσία. Και ενώ θα μπορούσαμε να συζητάμε επί των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου, είναι ένα πλούσιο νομοσχέδιο, έχει πολλές ρυθμίσεις και για τα άτομα με αναπηρίες, για την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και στο ασφαλιστικό έχει συγκεκριμένες διατάξεις που λύνουν πάγια προβλήματα που υπήρχαν στο ασφαλιστικό σύστημα, διευθετούν αιτήματα των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων για το ασφαλιστικό. Άκουσα και πάλι από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια των επιτροπών, να επιλέγει να πηγαίνει τη συζήτηση κάπου αλλού. Δεν άκουσα για ακόμη μια φορά ούτε μία λέξη επί των άρθρων αυτού του νομοσχεδίου, επί των 118 άρθρων του νομοσχεδίου. Άκουσα και πάλι να πηγαίνει τη συζήτηση κάπου αλλού. Του είχα πει και στις επιτροπές ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρεί ότι τον ευνοεί να πηγαίνει τη συζήτηση στους δείκτες της ανεργίας ή στους δείκτες της απασχόλησης ή στην κουβέντα για το πακέτο Juncker και τις επενδύσεις. Εντάξει, θεωρεί ότι τον ευνοεί το να πηγαίνει τη συζήτηση εκεί. Να πω λοιπόν δύο νούμερα κι εγώ από την Ελστάτ για να δούμε κατά πόσο πράγματι ευνοεί αυτή η συζήτηση την αξιωματική αντιπολίτευση να την πηγαίνει εκεί και να μην μιλάει επί των διατάξεων του νομοσχεδίου. Επί της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι απασχολούμενοι στη χώρα μειώθηκαν κατά 200.000. Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν γνώρισε ποτέ ανεργία κάτω από το 25%. Σήμερα η ανεργία είναι στο 21,7, έτσι λέει η Ελστάτ. Ισχυριζόμαστε ότι είναι εντάξει, ισχυριζόμαστε ότι τα πράγματα είναι καλά στην αγορά εργασίας? Όχι. Η ανεργία είναι πάρα πολύ ψηλή και δουλεύουμε εντατικά για να μειώνεται διαρκώς. Και νομίζω ότι φέρνουμε αποτελέσματα. Αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι προνομιακό πεδίο να συζητάμε για τους δείκτες της ανεργίας. Το υψηλότερο ποσοστό, το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο για το 7μηνο από το 2001 μέχρι σήμερα καταγράφει εργάνημη μια αύξηση των νέων θέσεων εργασίας κατά 260.000 το πρώτο 7μηνο λοιπόν του 2017. Για τη σύνθεση της απασχόλησης. Ακόμη μια φορά δεν κατανοώ γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτοί οι δείκτες είναι ένα προνομιακό πεδίο για να κάνει εκεί την πολιτική της αντιπαράθεση.
Το 2013, τον Μάρτιο του 2013, πλήρης απασχόληση 64%. Όταν παραδίδει η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση, η πλήρης απασχόληση το 46%. Μια σεισμική ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ πλήρους εργασίας και μερικής απασχόλησης. Και πάλι επιμένει να φέρνει τη συζήτηση σε αυτό το πεδίο που οι αριθμοί και η πραγματικότητα δεν την ευνοούν. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι τέτοια. Δεν θα μου φτάσουν τα 6 λεπτά, ζητώ συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι τέτοια που χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση, γιατί όντως οι σχέσεις μερικής απασχόλησης είναι πολύ υψηλές, είναι σχεδόν το μισό των νέων προσλήψεων και χρειάζεται δουλειά. Αλλά δεν νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πραγματικά οποιοδήποτε περιθώριο στο να κάνει την αντιπολιτευτική της γραμμή πάνω σε αυτούς τους δείκτες. Το ίδιο και για τους μισθούς. Οι μισθοί τους οποίους καταγγέλλετε είναι οι μισθοί που δημιουργήσατε. Σας το είπα και στις επιτροπές. Οι μισθοί που καταγγέλλετε είναι οι μισθοί που δημιουργήσατε. Με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, ο κατώτατος μισθός έπεσε στα 586 ευρώ μέσα σε μια νύχτα, με νομοθετική παρέμβαση, στα 586 ευρώ, 510 για τους νέους, κάτω από τον μέσο μισθό για μερική απασχόληση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο, και θεωρείτε ότι μπορείτε να καταγγέλλετε εσείς αυτή την κυβέρνηση για τους μισθούς. Τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν, ξανά δείχνουν ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια δραματική πτώση των μισθών, ποσοστιαία, είχα αναφερθεί στα νούμερα στις επιτροπές, δεν θέλω να το ξανακάνω, και ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια σταθεροποίηση. Ξαναλέω, η μισθή είναι χαμηλή, χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει και εκεί, και νομίζω ότι τα δεδομένα, όπως αρχίζουν και παρουσιάζονται για το 2017, τα οικονομικά, δείχνουν μια τάση ανάκαμψης. Χρειάζεται χρόνος και συγκεντρωμένη προσπάθεια. Αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είναι προνομιακό σας πεδίο οι δείκτες αυτοί. Και ύστερα ακούω την κουβέντα αυτή με το πακέτο Juncker. Για να συνεννοούμαστε. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αξιοποίηση πόρων του πακέτου Juncker. Το 2016 έχουμε ρεκόρ συμφωνιών χρηματοδότησης προς την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις το 2016 ανήλθαν σε 2,9 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας υψηλό εφταετίας. Και ένα δις μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα είναι καλύτερα στη συνέχεια. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε μια αύξηση σημαντική του προϋπολογισμού του και θα γίνει επεκτατικό για το 2018. Το 2017 με 2018 προβλέπεται αύξηση 1 δις. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μη ευνοϊκό, και προσέχω κάθε λέξη που χρησιμοποιώ, για έναν χώρο που βρέθηκε πίσω από τη μεγάλη κρίση από επένδυσης που σημειώθηκε στη χώρα. Την περίοδο 2009 με 2014 οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 67%, να εγκαλεί αυτή την κυβέρνηση για τους ρυθμούς της ανάπτυξης και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις επενδύσεις. Νομίζω ότι προσπαθείτε να επιβεβαιώσετε τη νεοφιλελεύθερη λογική ότι οι επενδύσεις έρχονται μόνο αν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές στις μεγάλες επιχειρήσεις ή αν συμπιέζει το εργατικό κόστος. Η πραγματικότητα όμως σας διαψεύει. Διότι η κρίση από επένδυση σημειώθηκε ακριβώς τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, την περίοδο 2009 με 2014. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι αυτό είναι το προνομιακό σας πεδίο και δεν καταλαβαίνω γιατί επιλέγετε να πηγαίνετε την μπάλα στην εξέδρα και να μην συζητάμε για τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου. Ύστερα, η δεύτερη γραμμή κριτικής που άκουσα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι νομοσχέδιο επικοινωνιακό, νομοσχέδιο που έρχεται να γεμίσει το καλάθι του Πρωθυπουργού για την έκθεση, νομοσχέδιο που είναι ένα φύλλος σικής ή προπέτασμα καπνού. Κάθε μία ρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου έχει τις ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που βίωσαν ότι ακόμη και τα αυτονόητα αμφισβητήθηκαν. Είναι εργαζόμενοι που δούλεψαν υπεροριακά και δεν δηλώθηκαν οι υπερορίες τους και δεν πληρώθηκαν τις υπερορίες τους, εργαζόμενοι που αμύφθηκαν και δεν, που δούλεψαν και δεν αμύφθηκαν, που έμειναν απλήρωτοι για μήνες και εγκλωβίστηκαν σε μια επιχείρηση που δεν τους πληρώνει, που διεκδίκησαν να πάρουν μια αποζημίωση απόλυσης όπως δικαιούνταν και δεν μπόρεσαν να την πάρουν, και πίσω από κάθε μία από τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου βρίσκεται μια παρέμβαση η οποία θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους.
Είναι ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που από την αμέσως επόμενη μέρα η ζωή τους θα γίνει καλύτερη με την ψήφιση αυτού του νόμου. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι αυτό το νομοσχέδιο τα λύνει όλα. Είναι ένα στοχευμένο νομοσχέδιο που προσπαθεί να καλύψει τα προβλήματα που αφορούν την αγορά εργασίας για την αδήλωτη, την απλήρωτη και την υποδηλωμένη εργασία, αλλά σε αυτούς τους τρεις τομείς, με τις παρεμβάσεις που κάνει, θα βελτιωθεί η καθημερινότητα των εργαζομένων την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές που είναι σε αυτή την αίθουσα αυτό οφείλουν να απαντήσουν όταν καλούνται να τοποθετηθούν ή να ψηφίσουν επί του νομοσχεδίου, με όλη την κριτική που γίνεται για το συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Οφείλουν όμως στο τέλος να απαντήσουν εάν κάθε μία από αυτές τις ρυθμίσεις βοηθά τον κόσμο της εργασίας και αν θεωρούν ότι οι ίδιοι πρέπει ή δεν πρέπει με την ψήφο τους να υποστηρίξουν μία τέτοια ρύθμιση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ.